Αγαπητοί εγκριτό αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη μεγάλη αυτή γιορτή που γιορτάζουμε και συναχθήκαμε εδώ σήμερα για να προσευχηθούμε, δηλαδή να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλα όσα μας έχει δώσει και να Του ζητήσουμε ακόμα περισσότερα. Και βέβαια ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τα υπόλοιπα είναι δεδομένα. Μας είπε μάλιστα ο Ιεροψάλτης μας, ο Κύριος Σωτήρης, ότι είμαστε σαν τις ελιές, τον καρπό της ελιάς, και είδατε και το Ευαγγέλιο συμφωνεί ακριβώς στο ίδιο ο λόγος του Κυρίου, ότι πρέπει να κοιτάζουμε να είμαστε σαν τα δέντρα τα καρποφόρα και όχι σαν και εκείνα τα σάπια, γιατί αν δεν συμβεί αυτό τότε κινδυνεύουμε να πάμε στο πυρ το εξώτερον, αυτό το οποίο υπονοείται με την εκοπή, το ξεκόψιμο δηλαδή από τις ρίζες του κάθε δέντρου, κάθε ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και βέβαια έχουμε τη βοήθεια της Εκκλησίας μας σε αυτό από τα πολύ τρυφερά μας χρόνια και μάλιστα θα έλεγα από τότε ακόμα που είμαστε σαν τα άδωλα τα μωρά, όταν δηλαδή ο ανάδοχός μας σε αυτόν τον ιερό χώρο αναδέχεται αυτή τη μεγάλη ευθύνη να μας φέρει σε πλήρη οριμότητα πνευματική για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία είναι προορισμένη μόνο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Μέσα λοιπόν στο πλούτο αυτό των Αγίων, οι οποίοι έχουν λάμψει των δικαίων, όπως τους λέμε, στην Εκκλησία μας και οι οποίοι είναι αμέτρητοι, κυριολεκτό, θα έπρεπε να διαβάζουμε 30 περίπου χιλιάδες ονόματα κάθε μέρα, μόνο τα ονόματά τους. Φανταστείτε πόσοι είναι οι άγνωστοι, τους οποίους όλους γιορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων και πολλούς περισσότερους θα γνωρίσουμε στη Δευτέρα Παρουσία, όταν, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Διαλέγει η Εκκλησία μας σήμερα τρεις κατηγορίες μεγάλων Αγίων, τον Άγιο Θωμά, ο οποίος, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος μας έχει γράψει αυτή την εκκλησιαστική του ιστορία, καλό θα είναι να την ακούνε ιδιαίτερα οι άντρες. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Θωμάς στη ζωή του ήταν περηφανής, ήταν ένας επίσημος της εποχής του και σε πλούτο και σε δύναμη, αλλά και στρατιωτικός, γιατί επέπεπτε κατά των βαρβάρων στείνοντας πολλά τρόπαια και μέγιστα και νίκες καταφέροντας εναντίον τους. Μετά λοιπόν πόθησε περισσότερο από όλα αυτά τις δόξες, δηλαδή τις κοσμικές, στο Χριστό, άφησε την πικρή θάλασσα του βίου και υπέβαλε τον εαυτό του υπό τον γλυκή ζυγό και ελαφρύ του Χριστού, φορώντας το μοναχικό σχήμα. Και βέβαια φυσικό το λόγο, όπως πρέπει όλοι οι μοναχοί να είναι, μιμήθηκε τη φτώχεια του Δεσπότη Χριστού με πλήρη ακτιμοσύνη και αξιώθηκε γι' αυτό να οδηγηθεί νύχτα μάλιστα με στήλο πυρός από τον ίδιο τον προφήτη Ηλία, που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, το οποίο ήταν βέβαια και μιμητής και ακόλουθος, και με την οδηγία μάλιστα εκείνου ανέβηκε και σε ένα βουνό που έδωσε και το όνομά του, για να τον ξεχωρίζουμε από τους άλλους Αγίους Θωμάδες της Εκκλησίας μας, και εκεί φάνηκε αστήρ λαμπρός που φώτιζε την περίγειο με τις προσευχές του, με τις αγρυπνίες, διαλύοντας το σκοτάδι της αμαρτίας και των δαιμόνων, αξιούμενος ο αείδημος να λάβει από το Θεό και χάρη θαυμάτων. Γιατί και βρύση ύδατος με την προσοχή του ανάβλησε, φως ματιών σε τυφλούς χάρισε, χολούς ανόρθωσε, και όταν προσευχόταν φαινόταν σαν στήλος πυρός από μακριά στους καθαρούς στη διάνοια. Και αυτά και άλλα θαύματα εργάστηκε ο Μακάριος, ώσπου απήλθε προς Κύριον, αλλά και μετά θάνατον βέβαια, όπως συμβαίνει με όλους τους Αγίους μας, δεν πάβει καθημερινά να λυτρώνει από πάθη διάφορα και ασθένειες όσους με πίστη προστρέχουν στο σεπτό και Άγιο του Λείψανο. Και βέβαια είναι περισσότερο γνωστή η μέρα η σημερινή για τις γυναίκες, γιατί θα ξέρετε ότι και ο ναός αυτός τιμάται επωνόματι μιας γυναίκας. Και το Άγιο Όρος πάλι είναι γεμάτο από γυναίκες, οι οποίες έχουν αγιάσει. Και εκεί κοντά, στο περιβόλι της Παναγίας, θα πρέπει να ξέρετε ότι φυλάσσονται τα περισσότερα γυναικεία λείψανα. Όπως η Αγία Κυριακή που γιορτάζουμε σήμερα και η οποία ο βίος της μας φέρνει
ακριβώς στα γεγονότα που γιορτάζουμε στο μισό κλήτος της ενορίας μας, τον Άγιο Αλέξανδρο δηλαδή, λίγο πριν έγινε αυτός ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού, τότε που μαρτυρήσανε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος και ζήσανε και όλοι αυτοί που βλέπετε, οι γνωστοί μας Άγιος Νικόλαος στο κλήτος του Αγίου Αλεξάνδρου και Άγιος Κωνσταντίνος στη συνέχεια και όλοι αυτοί της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ήταν λοιπόν ένα ανδρόγυνο σε αυτή τη φοβερή περιπέτεια του μεγάλου διωγμού, όπως λέγεται στην ιστορία, χριστιανικό, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, άτεκνη. Παρακαλούσαν το Θεό λοιπόν να τους χαρίσει καρπό και παιδί και υποσχότανε πάλι να το χαρίσουν σε αυτόν άμα γεννηθεί. Και στη δέησή τους γεννήθηκε θηλυκό παιδί η μέρα Κυριακή, εξού και το όνομά της που την έκανε γνωστή, και αναθρέφοντάς της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, επειδή επρόκειτο να την αφιερώσουν στο Θεό, ο δισεβής Διοκλητιανός κινεί το διωγμό και είναι την περίσταση εναντίον των χριστιανών και τότε χωρίζονται οι γονείς από την κόρη και αρχίζουν τα βασανιστήρια. Οι μεν γονείς εκτελούνται και το ίδιο θα συμβεί και με την Αγία, αφού όμως πρώτα θα έχει προσφέρει στο Θεό πάρα πολλούς οι οποίοι πίστεψαν και είδανε από τα θαύματα που γίνανε κατά το μαρτύριό της, τα οποία θα τα βρείτε, είναι εύκολο. Η τρίτη ομάδα μας φέρνει λίγο νωρίτερα, τον πρώτο αιώνα, στα χρόνια εκείνου του τρομερού αυτοκράτορα της Ρώμης, του Τραϊανού, ο οποίος είχε ισοπεδώσει τη Ρουμανία τη σημερινή, δίνοντάς της μάλιστα και το όνομα το σημερινό, αλλάζοντάς τους και τη γλώσσα σε λατινική, από θρακική που ήτανε, και επιβάλλοντας ένα καινούριο διωγμό το έτος 98 εναντίον των χριστιανών. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι που θα ακούσετε τα ονόματά τους σε λίγο, Περεγρίνος, Λουκιανός, Πομπίος, Ισύχιος, Πάπιος, Σατουρνίνος και Γερμανός, εισήλθαν σε πλοίο προσπαθώντας να γλιτώσουν και πήγανε δίπλα στην Αλβανία, στο Δυράχιο, βλέποντας τον Επίσκοπο όμως κρεμάμενο στο Σταυρό για την πίστη του Χριστού, τον μακάρισαν και έτσι συνελήφθησαν και αυτοί από τους στρατιώτες, ομολογώντας ότι είναι χριστιανοί, και κατά προσταγή του Ανθιπάτου ρίχνονται στην Αδριατική εκείνη θάλασσα, στο Πέλαγος, και έτσι έλαβαν οι μακάριοι τους αμαράντους στεφάνους του μαρτυρίου, ενώ τα Άγια λείψανά τους, με τρόπο υπερφυσικό η θάλασσα εξέβαλε, αλλά και κατέχουσε στην άμμο για 70 χρόνια, ώσπου φανερώθηκε στον Εκείο Επίσκοπο, ο οποίος τα έλαβε και τα έθεψε εντύμως και έκτισε και ναό στο όνομά τους, για να τους μνημονεύει η Εκκλησία μας και να τους τιμά. Και βέβαια, αγαπητοί μου, με πολύ πόνο θα σας πω το επόμενο, το λέμε, ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτούς τους Αγίους. Μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου τη Θεία Λειτουργία τελούμε αυτή τη στιγμή, τίμηση Αγίου, να έρθουμε να ανάψουμε ένα κερί, να κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι, να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας και για τους δικούς μας, και βέβαια να κοιτάξουμε το κυριότερο, να τους μιμηθούμε σε ό,τι μπορούμε. Ό,τι δεν μπορούμε, με πολλή ταπείνωση θα το συμπληρώσει Εκείνος. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.